σημαίνει, αν πάρουμε παραδείγματος χάρη ένα ζευγάρι, το οποίο θα δικαιούται με βάση την νομοθεσία, με βάση το νομοσχέδιο, 720 ευρώ, λόγω του ότι δικαιούται 480 ευρώ ο αιτητής, συν η σύζυγος ή ο σύζυγος το 50%, άρα ακόμα 240 ευρώ, και φτάνουμε στο ποσό των 720 ευρώ, συν το ενίκιο ή τους τόκους για στεγαστικό δάνειο. Επομένως, με βάση αυτά τα δεδομένα, για ένα ζευγάρι το ενίκιο το οποίο θα μπορεί να δοθεί από το κράτος είναι 154 ευρώ. Επομένως, οποιοδήποτε τα εισοδήματα του είναι κάτω στη συγκεκριμένη περίπτωση που έχω αναφέρει, των 874 ευρώ, θα παίρνει το συμπλήρωμα. Ανάπηροι και τραυματίες πολέμου επηρεάζονται? Όχι καθόλου, διότι με βάση το νομοσχέδιο διατηρούν όλα τα δικαιώματα τους οι ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου. Ας, οι μονογονείς? Ούτε επηρεάζονται, αντίθετα θα μπορούν με βάση το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και υπό την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν σε όλες τις πρόνοιες της νομοθεσίας να πάρουν πολύ περισσότερη βοήθεια σε φροντίδα, σε υπηρεσίες οι οποίες είναι επιπρόσθετες των ποσών των οποίων δίνονται, τα οποία δίνονται ως ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Υπάρχει έντονη ανησυχία για τους συνταξιούχους. Μας το ξεκαθαρίζετε παρακαλώ. Μάλιστα. Και αν θα πρέπει είτε όλοι είτε μέρος να προβούν σε νέες διαδικασίες και για ποιο σκοπό? Μάλιστα. Οι συνταξιούχοι και όσοι σήμερα είναι με βάση το σχέδιο χαμηλοσυνταξιούχων δεν θα επηρεαστούν με οποιονδήποτε τρόπο αρνητικά. Γιατί μέσα στην νομοσχέδιο έχουν εξασφαλιστεί όλα τα δικαιώματα τα οποία είχαμε μέχρι σήμερα. Αντίθετα, με βάση το νομοσχέδιο, όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου θα έχουν επιπρόσθετες υπηρεσίες, όπως υπηρεσίας φροντίδας, όπως υπηρεσία ουσιαστικά ικανοποίησης εκτάκτων αναγκών και επίσης το ενίκιο. Κάποιοι όμως οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν τις προϋποθέσεις του νομοσχεδίου, τότε θα διατηρηθεί το σχέδιο όπως υπάρχει σήμερα για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Ναι. Ότι θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση η οποία θα υπάρχει για ακριβώς, γιατί για πρώτη φορά στην Κυπριακή Δημοκρατία στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μητρών με όλα όσα επιδόματα και με τα πρόσωπα που παίρνουν τα επιδόματα αυτά, θα δημιουργήσουμε έναν ενιαίο μετρό όπου θα γνωρίζουμε επακριβώς την κατάσταση όλων όσων παίρνουν επιδόματα.